κατά τη διάρκεια τη πτήση προ την αεροπορική βάση του Ταναμάν, ένα τουρκικό αεροσκάφο ναυτική συνεργασία τύπου ATR P-72 MPA του τουρκικού πολεμικού ναυτικού έφτασε στη μέση του Αιγαίου. Δεν είναι δυστυχώ η πρώτη φορά, αλλά ούτε και η τελευταία, που οι Τούρκοι δείχνουν παντελή αδιαφορία για τον ελληνικό εναέριο χώρο, μόνο που αυτή την περίοδο είναι λίγο διαφορετικά, λόγω τη Ουκρανία και ενεργειακών σχεδίων στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ αναφέρθηκε σήμερα στον κρίσιμο ρόλο που παίζει η Αίγυπτο στην Ανατολική Μεσόγειο υπό το φω των νέων εξελίξεων. Βλέπουμε ότι η Αίγυπτο παίζει σημαντικό ρόλο στην υγροποίηση του Ισραηλινού και Αιγυπτιακού αερίου ω LNG και στη μεταφορά του στην Ευρώπη. Διατηρούμε τι δεσμεύσει μα σε έργα που θα συνδέσουν την καθαρή ενέργεια τη Ανατολική Μεσογείου και τη Μέση Ανατολή με την Ευρώπη. Εστιάζουμε στι διασυνδέσει ηλεκτρική ενέργεια όπω οι προγραμματισμένε συνδέσει σε Αίγυπτο και Ελλάδα με το έργο Eurasia που θα συνδέσει τα δίχτυα ηλεκτρική ενέργεια Ισραήλ, Κύπρου και Ευρώπη. Ο τουρκικό τύπο αναφέρει ότι σε μια διαδικασία όπου οι ΗΠΑ δίνουν σημαντικό μήνυμα για την Ανατολική Μεσόγειο, εντείνονται οι συνεργασίε και οι επαφέ μεταξύ χωρών τη Ανατολική Μεσογείου αποκλείοντα την Τουρκία. Στην Κύπρο, ο διοικητή των ανώπλων δυνάμεων τη Αιγύπτου, αντιστράτηγο ο Σάμα Ασκάρ, έγινε δεχτό από τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίση ο Υπουργό Άμυνα, Χαράλαμπο Πετρίδη, και ο Αρχηγό Στρατού τη Εθνική Φρουρά, αντιστράτηγο Δημόκριτο Ζερβάκης. Η Άγκυρα ζορίζεται διότι είναι στα σκαριά συμφωνία μεταφορά φυσικού αερίου από την Αίγυπτο σε Κρήτη και Ελλάδα, με προορισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ ο αγωγό τη έχει ξαναπέσει στο τραπέζι και τζάμπα χάρηκαν εκεί στην Τουρκία. Το καθεστώ Ερντογάν με κινήσει σαν και αυτήν από μεμονωμένα αεροσκάφη, ει μήνυ τουρκικών μαχητικών, παραβιάζει τον ελληνικό εναέριο χώρο, στέλνοντα μηνύματα σε Ελλάδα και Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική ότι πρέπει να συμμετάσχει και αυτό. Μόνο που κανεί δεν επιθυμεί Ισραήλ, Ελλάδα, Αίγυπτο και Κύπρο να εισέλθουν οι Τούρκοι σε κάποιο σχέδιο στη Μεσόγειο για ευνόητου λόγου. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας, για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.